Λοιπόν, παρακολουθήσατε, είμαι σίγουρος, την συζήτηση με τον κύριο Παπαδόπουλο. Δεν ξέρω εσείς ως ΕΛΑΜ, αν και έχετε πάρει τις αποφάσεις σας για τις προεδρικές εκλογές, αν θέλετε να κάνετε κάποιο σχόλιο για τη στήριξη Νίκου Χριστοδουλίδη από το ΔΥΚΟ. Ως ΕΛΑΜ έχουμε εξαγγείλει την υποψηφιότητα του Προέδρου μας, του κ. Χρήστου Χρήστου, για τις επερχόμενες προεδρικές εκλογές. Δεν θέλω να κρίνω ξεχωριστά την κάθε υποψηφιότητα. Από εκεί και πέρα, το μήνυμα το οποίο παίρνουμε πλέον είναι πάρα πολύ απλό και ξεκάθαρο. Το ΕΛΑΜ αποτελεί την μοναδική υποψηφιότητα αντιπολίτευσης στις επερχόμενες προεδρικές εκλογές. Και οι τρεις άλλοι υποψήφοι, με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, βρίσκονταν σε κέρια κυβερνητικά, κατήχαν κέρια κυβερνητικά αξιώματα, ως εκ τούτου δεν μπορούν να αποτελέσουν την αλλαγή που επικαλούνται τα κόμματα που τους στηρίζουν. Ναι. Και μια πολύ σύντομη αναδρομή για τον κάθε ένα εξ αυτών. Ο κύριος Αβέρωβ Νεοφύτου είναι πρόεδρος του κυβερνώντος κόμματος. Ο κύριος Μαυρογιάννης ήταν διαπραγματευτής για το Κυπριακό της κυβέρνησης Αναστασιάδη και δεν παραιτήθηκε οποιανδήποτε στιγμή και αν διαφώνησε με τους χειρισμούς του Προέδρου της Δημοκρατίας. Και ο κύριος Χριστοδουλίδης ήταν κυβερνητικός εκπρόσωπος και υπουργός εξωτερικών επίσης της κυβέρνησης Αναστασιάδη. Άρα από τη στιγμή που όλοι επικαλούνται ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε σε μια αλλαγή κατεύθυνσης, η μόνη ψήφος αντιπολίτευσης και αλλαγής αυτής της κακής πορείας που ακολουθούμε είναι το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο. Σας ευχαριστώ. Επειδή έχουμε ολοκληρώσει το χρόνο μας, μπορούμε να πάρουμε ένα λεπτό ο καθένας, αν θέλετε, για μια τελική τοποθέτηση. Ναι, κύριε Ιωάν. Κύριε Φινικαρίδη, με όλα αυτά που ακούμε την τελευταία περίοδο, αλλά και σήμερα, αναρωτιέμαι πραγματικά ποιος κυβερνά αυτήν τη χώρα. Ο πρόεδρος του κυβερνώντος κόμματος θα χαράξει τη δική του γραμμή. Ο υπουργός εξωτερικών και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αυτής της χώρας των τελευταίων 10 ετών θα χαράξει άλλη γραμμή. Ο διαπραγματευτής της κυβέρνησης στο Κυπριακό, ο οποίος δεν έχει διαφωνήσει πουθενά, θα χαράξει μια τρίτη γραμμή. Και προσπαθώ να βρω μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση πού ακριβώς βρίσκεται η αντιπολίτευση και η αντίδραση πάνω σε όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί. Εμείς καλούμε τους πολίτες την πρώτη Κυριακή των εκλογών να ψηφίσουν τις θέσεις τους και να ψηφίσουν την πραγματική αλλαγή που είναι το ΕΛΑΜ. Το ΕΛΑΜ έχει όραμα για αυτόν τον τόπο. Το έχουμε αποδείξει και με την κοινοβουλευτική μας παρουσία τα τελευταία 6 χρόνια, αλλά και γενικότερα με την παρουσία μας στην πολιτική σκηνή του τόπου μας. Έχουμε παράξει πολιτική και καλούμε τον οποιονδήποτε, παρά να μας παραπέμπει σε οποιαδήποτε θέση στο αόριστο μέλλον, να μας πει τι έχουν πράξει μέχρι σήμερα. Ο κύριος Χρήστου πάντως και το ΕΛΑΜ έχουν να πούν πάρα πολλά. Και για το Κυπριακό και για το μεταναστευτικό και για την ακρίβεια και για την τραπεζική κρίση και για την παιδεία και για την υγεία και για όλα τα μείζωνα ζητήματα. Πράξεις και όχι θέσεις σε ένα αόριστο μέλλον.